αυθορούς μας λένε. Άντι αυθορούς μας λένε. Κι παράνομο όλοι κλαίνε. Κι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία. Νόμος τάξη πειθαρχία. Τέρμα στην παρανομία. Τέρμα στην παρανομία. Κοιτάξτε, αφήστε να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Αφήστε! Συγγνώμη, ναι, αφήστε λέω να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, χαίρετε. Λοιπόν, ρε, δώστε προσοχή. Τούτος είναι ο χάρτης της περιοχής. Που τα δεξιά δεν μπορούν να διαφύγουν γιατί είναι η θάλασσα. Είσαι σίγουρος όμως ότι δεν ήξερα να κολυμπούν, κύριε Χαμπό. Όχι να πάθουμε. Παντελάκι, είπα σου χίλιες φορές πριν να ανοίξεις το στόμα σου για μου να σκέφτεσαι. Ούτε σου λέω. Λοιπόν, ρε, μιλούμε για λαθρομετανάστες. Τούτοι είδαν και πάθαρε ένα κατεβού. Τώρα είναι να το πούμε στη θάλασσα να στραφούν πίσω. Ωραία, να σε πάω, κύριε Χαμπό. Βασιζόμενο στη μακρόχρονη πείρα μου και στις ανεπανάληπτες εμπειρίες που είχα στη ζωή μου, θα έλεγα. Και... Πω, θυμήθηκα και κάτι τώρα. Παιδιά, σταματήστε το, σας παρακαλώ, να με πια η κρίση, παρέλειπω. Κάτσε καλά, Μαρίση, τι έπαθες τώρα. Ρε Καραβαγγέλη, ένα ράγκι μου για να βαστεί μια κουβέντα, να κάνει τούτο όλο τον πρόλογο. Πέτει, ρε την κουβέντα σου, πέτει, τέλειωνε. Να την πω, αφού με αφήνετε, να την πω. Όλο μια άρνηση είσαστε. Μια άρνηση. Έλεγα λοιπόν ότι. Ξέχασα. Να! Καλωσορίσατε στο δάσος του Σέργους. Άδεια ανισόδου έχετε? Τι άδεια? Άδεια για να περνάτε μέσα από το δάσος μου. Κοστίζει μόνο 100 λίρες. Μα τώρα σαν να μιλάς. Βλέπεις το σπαθί μου να στιεύχεται? Και τώρα θα είσαι κατολίρνη να βγεις. Ακατέβατες. Ακατέβατες. Και εδώ και δεν λες. Τσέκι. Τουλάχιστον είσαι μέσα τσέκι ο ξένας σας. Μπορούμε και εσάς ακάλυπτες επιταγές. Ελάτε κύριε, δε μα δεν έχετε χιούμορ. Ένα αστείο νεκα, αστιεύτηκα κύριε μου. Ωραία, ωραία, εντάξει. Ωραία, λέω. Εντάξει, ελάτε να κάνετε μια γραφική καταγγελία και εμείς θα το διαρευνήσουμε το θέμα. Ναι. Άντε, χαίρετε. Ήταν που συμβαίνει, κυρίαρχε. Συμβαίνει χάμπο για στενάγα χρήστη. Τους ο κατάπελλος Αλωνίτης και εσείς τσιμάστε. Κυρίαρχε, για ποιον κατάπελλο μιλάς, γιατί επολύναν τώρα τελευταία. Τούτος ο... Κακός ο ηθοποιός, τους ο άχρηστος που νομίζει πως είναι ηθοποιός. Τούτος είναι από την Λαλουσίνα, άμπλετ, είναι από την Λαλουσίνα. Ποτζίνος. Έφυγαν τους πάλι. Και ποιος νομίζει ότι είναι τώρα? Μα ο Ρομπρέντο δασό. Μάλιστα. Τούτος ο τύπος, ρε παιδιά, γυρίζει μες στο δασούι.
και ζητά 100 λίρες διότι από τους περαστικούς για να δω και τους φτωχούς, δηλαδή. Όπο, τώρα που είπες τα σου, κύριε Χάμπελ, τι με θύμισες. Εσένα ρε, Καραβαγγέλη, όλα κάτι σε θυμίζουν. Το ότι πρέπει να ράψεις το στόμα σου τούτον, έσαι το θυμίζει. Ζινοβιέτα, κάτσε καλά και μη με κολλάς, έτσι. Τώρα, παιδιά, κύριε Χάμπο, τούτος ο Ρομπίντο Δασό, είναι άλλος που ήταν ερωτευμένος με τον Μάριο. Όχι, ρε, με τον Κωστή που ήταν ερωτευμένος. Με την Μάριο, ρε, χαμένε, γυναίκα ήταν. Μα ο Ρομπέντο Δασό ήταν γυναίκα. Ναι, αφότιο, εφθορείς που φορεί και κολλάς. Σταματάτε, σταματάτε. Πάμε να ετοιμαστούμε και να βρεθούμε στην αυλή του αρχηγείου να σας εξηγήσω το σχέδιο. Αυτό το κολλάκι. Ρε, ακούτε να δείτε, θα χωριστούμε σε ζευκάρκα. Το πρώτο ζευκάρι ο Παντελάκης με τον Καραβαγγέλη. Δεύτερο ζευκάρι η Ζινοβίου με τη Φωτίου. Περίμενε, καταλάβετε το, να με οξέτα πολλά δύσκολα. Κύριε Λέισο Σιόρ, πού έτσιλησαν και πιέ, Σιόρ, πού έτσιλησαν και πιέ. Ναι, μπρος. Εσύ είσαι, κύριε Παλέριο. Ναι. Είπαμε, κύριε μου, κυνηγούμε τον. Είπατε, θέλετε να σας κάνω εγώ. Και σε 100 λίρες. Και τι θέλετε, κύριε Νάσο, που έχω τις 100 λίρες που την πόγκα μου. Αφού σας είπα, κυνηγούμε τον, κύριε. Κύριε, να ηρεμήσετε. Κύριε, να ηρεμήσετε. Είμαστε την πιταλή του, σας είπα, κύριε. Άντε, κύριε, λέει σωσιό. Τέλος, κάνει σιόρ ο κόσμος για 100 λίρες, σιόρ. Πού εμποτσίλησε το σελήνι μου, σιόρ, πού εμποτσίλησε και πήγε. Λοιπόν ρε, δάμε είμαστε. Πού? Πρωταπούρε, ρε φωτουλά. Πού εμποξεκινήσανε να πάει μάνα μου. Εξεκινήσαμε να συλλάβουμε το Σέξπιρ. Είναι ρωτάς που καλό ρε, α, για να με νευριάζεις. Καλό κύριε Χάμπο μου, το δαμέ είμαστε, είναι πολλά γενικό νομίζω. Άντε τώρα, σταμάτα να ασχολείσαι με τη φωτιά κύριε Χάμπε. Πες μας τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Θέλω να ξέρω τι θα κάνω τώρα γιατί εμένα το αίμα βράζια δράς. Βράζια δράς το νιώθεις. Γι' αυτό μόνο σου βγάλει κουκούλου. Τι συντάζω. Τι κάνεις κύριε χαμένο εσύ. Γεύκο κούρκουλου. Πώς κούρκουλου να σε δώσω καμιά και σε κάνω σε κουρκουλιά στο κεφάλι. Ρε να σιωπήσετε και να ξεκινήσουμε ροξά. Λοιπόν ρε, η μια ομάδα ξεκινά πάει προς τα δεξιά, η άλλη πάει προς τα αριστερά. Εωκαλύπτω ατσιόσκιο, περίμενε ρε. Εωκαλύπτω ατσιόσκιο, όποιος το δει πρώτος πυροβολά στον αέρα και το πιάζει ως άλλους. Εξηγηθήκαμε. Ούξι, ταράσσετε! Ποιον θα πούμε, πάμε με κάτω! Πρέπει που λες, Παντελάκη, να με παρακολουθείς από κοντά για να μαθαίνεις πώς λειτουργεί ο σωστός ο αστυνομικός. Σταμάτα με έχεις πάει στα νεύρα με αυτό το πράγμα, το βάζεις με στα δόντια. Εφά παγιδάκια. Και, ορίστε μας. Λοιπόν, πρέπει από κοντά να με παρακολουθείς, από κοντά. Κατάλαβες, close to me. Είχε ρε, χαμένα με. Είπαμε από κοντά, όχι ένας πάει στον άλλον. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που λες, φίλε μου Παντελάκη, το α και το ω, εντάξει, είναι ο ευνηδιασμός. Και όπως είναι Εβραίος γνωστό, εγώ είμαι μάνα στον ευνηδιασμό. Σου μάνα, ο πατράς ποιος είναι. Ποιος πατέρας. Επειδή είσαι σε μάνα, ο πατέρας ποιος είναι. Πατέρα, να με κάνεις και χιούμορ. Άντε με σύγχυσες τώρα, λοιπόν. Εγώ ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ευνηδιαστώ ποτέ. Κατάλαβες, γιατί είμαι και ο πρώτος είμαι. Εσείς τα διόδια θα σε πληρώσετε τα. Άρα δεν μου λέω ευνηδιασμό σου.
Ψεπέ μου, κυρία Ζήνα, τώρα να βρούμε και λίγους στα μέσα. Ναι, και από ό,τι άκουσα φωτιού προτιμούν να τρώξαθες. Γιατί, επειδή είμαστε πιο γλυκοαίματες. Όχι, πιο ηλίθιες. Παίρνετε τους για σκυλάκια δαλματία και βουράτε να τους χαϊδέψετε. Γιατί, κυρία Ζήνα, αφού ξεχωρίζουμε τους τα σκυλάκια δαλματίες, έχουν μαύρες βούλες πάνω τους. Α, μόνο οι βούλες είναι η διαφορά. Μάλιστα, τέλειωνε. Πάμε να ονεύρουμε και να ανοιχτωθούμε εδώ μέσα. Τέλειωνε. Τι βιάζεσαι. Όχι, αφωτιό, βιάζομαι καθόλου. Σκέφτομαι να μείνω να διανυκτερεύσω απόψε εδώ μέσα μαζί με σκουκουβάγες. Τελειώνε, κόρη μου, ταράξε. Ώστε είσαστε οι άντρες του Σερίβη του Νότι, χαμέ. Α, Σερίβη. Μα πότε που γίνει ο κύριος χαμός Σερίβη. Σκάσε ρε χαμένο και εσύ σκάσε ρε μικρέ τζόνεση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, δεν είμαστε κανενού Σερίβη άντρες, εντάξει. Ναι, τότε τα όπλα γιατί τα κρατούσετε. Γιατί είμαστε αστυνομικοί, ποιοι κρατάνε όπλα. Βεβαίως, και πρόσεξε καλά, αν δεν μας αφήσει ελεύθερους τώρα αυτή τη στιγμή, θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω βία. Αμπράβο, αμπράβο, πράγω κύριο Γιώργο, είσαι τσάκος. Είσαι τσάκος, δεν τους πάω. Όχι, σταμάτα, μην τραβιέσαι εκεί. Με βράσει το όχιο του. Τι νόμιζε δηλαδή, έτσι θα του να φαίνει που δεν ξέρετε με ποιον έχει να κάνει. Ξέρεις με ποιον έχει να κάνει. Όχι, και ούτε με ενδιαφέρει. Μήπως επιμένεις να μου πεις. Καλά, τώρα δεν είναι και βία. Συστηνόμαστε αργότερα. Όντα με νόμι. Έχει μια βία. Μα πόσες φορές να μου τηλεφωνήσετε, κύριε! Αφού δεν εξήγησα τα βιβλία, όταν κυνηγούμε, τι θέλετε δηλαδή να κάνω. Πάλι η κύριε Λέισον, οι 100 σαντήρες. Πού να γίνουν κι άλλοι μες οι 100 λίρες, τι θέλετε δηλαδή. Τι θέλετε, εσπάσετε με. 100 λίρες, 100 λίρες, κάμετε μου το κομμάτι τηλεφωνήμα για 100 λίρες. Ωραία, περάσετε που θα περάσετε, ζω κογώνα να τελειώνουμε. 400 σαντήρες, εσπάσετε, άντε. Κύριε Λέισον. Έχει όμως την επίστευση ότι να δεν ζωγώ, 400 λίρες. Απαναγία μου, απαναγία μου. Να πάω να έχω στραφεί από το γραφείο. Πού έχει πάει ρε αυτός ο χαντακωμένος. Θύμισε μου τραγούδι που του γαμπέλα. Πού έχει πάει το κρεβάτι με ροκάνικα. Σκάσε. Έχει έπια, ορίστε μας. Λοιπόν, όπου κι αν είσαι, αν μ' ακούς, σε έχω φάει έτσι και λυθώ. Θα σε δαγκώσω ταυτίκα ημέρες. Στο γαπού, πού είναι ρε, πού έχει πάει. Τώρα, τζιχάτο που κάνει πέντο θετσικά, όπως ρόφει και ξύλα. Ξύλα, τι τα κάνετε ξύλα και τα ζωρό. Τώρα, μπράβο, ψήκα να σου βλώ να φάνε. Ναι, με αυτή την όρεξη μου είναι. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, λύσε με αμέσως. Τι κάνεις καλέ εκεί. Ετοιμάζω την τιμωρία που αξίζει προδότες του βασιλιά. Να τιμωρία, να φορούμε τον τοίχο. Όχι, η τιμωρία θα είναι λίγο πιο αύστηρη. Θα σας κάψω ζωντανούς. Ναι, θα σοβαρολογείς βέβαια. Ναι, σίγουρα. Ερκίσαν πολλά του ότι η Λαλή να πάθαν τίποτε. Ευτυχώς που σε έφερα, χάμω. Έχει μια ώρα που γυρίζω πια στη γάμπλη μου. Συμβαίνει τίποτε, κύριε Αρχή. Όχι, τίποτε, χάμω. Συμβαίνει. Απλώς θέλω να επιβλέψω εγώ ίδιο στην επιχείρηση. Σε ποιο σημείο είμαστε, ρε χάμω. Κύριε Αρχή, μόλις ετοιμαζόμουν να πάω να βρω τους δικούς μας. Α, ωραία. Πάτε, πάμε. Πάμε μαζί. Κύριε Αρχή, τώρα που ήρθες, εγώ νομίζω να χωριστούμε και να πάμε να σε βρούμε. Όταν λες χάμω να χωριστούμε, δηλαδή εννοείς χόρκα ο ένας από τους άλλους ποδά, χάμω είναι διέλε. Το εννοείς χόρκα. Ναι, κύριε Αρχή, ρε, να χωριστούμε. Καλά, ρε χάμω. Κοίταξε να δεις, όχι πως φωνε χάμω, αλλά κοίταξε να πω να σου το εξηγήσω. Μόνος μου μέσα στο δάσος, με έναν μπελό, με ένα σπάθι. Καλά, δεν πάει μαζί, ρε χάμω. Κύριε Αρχή, είναι καλύτερα να χωριστούμε. Να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, εγώ πάω αριστερά, εσύ πήγαινε δεξιά. Εντάξει, άντε να πάμε χάμω. Ο Θεός βοηθός. Χάμπο, εδώ είναι το πιστόλι σου. Συγνώμη, κύριε Αρχή, αλλά άμα είναι να σου... Άμα είναι να πιάσεις το πιστόλι μου τώρα, κύριε Αρχή. Εγώ είναι να μου να κάνω ύστερα. Να σύρνεις πέτρες, Χάμπο. Να σύρνεις πέτρες. Μάλιστα. Πού μου θεωρείς πάνω, άφωτιο. Παρατηρώ αν έχει αθασούς. Μη χειρότερα θα σου πιάτσε εποχή, κόρη μου. Χαλό, κυρία Ζήνα, εν άκουσες ποτέ σου για όψιμες πατάτες. Ναι, συνέχισε το βαθύ σου συλλογισμό να δω που θα καταλήξεις. Κυρία Ζήνα, αφού υπάρχουν όψιμες πατάτες, λογικό δεν είναι να υπάρχουν και όψιμα θα σου πιάνε και. Έναν τεχωρέ με πια δείξατε μου πόνο πλησιέστερος γκρεμό να πάω να δω κοκάτω να ησυχάσω. Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις να βάλεις φωτιά στα ξερόκλαδα. Γιατί κάηκες καημένη, κάηκες. Καλά που σου άλλο ο κυρολογιάς. Ακούσου το δάσος. Μη με κακαγιούμε ρε, μη μου κάνουμε. Το δάσος ρε χαμένε, ποιο δάσος ρε, ότι θες λες ρε. Δεν σκέφτεσαι που θα καούμε ρε, ψητή θα γίνουμε ρε. Είσαστε προδότες ρε. Και είναι η μόνη τιμωρία που σας αξίζει. Κι όσο περίμενε αυτό, μανούλα μου γλυκιά, ότι θα καώ στην πυρά, ως άλλη μια Ζαντάρκ, τι έγινε, καήκαμε. Όχι,
Μην τα πω πάθει τόσο μαύρο γέρι μου και να ναύκει τώρα. Ναύσει. Α, πει ναύσει. Α, με ναύκει εγώ ποντά σπίρτα, κύριε, μες στη μπούγκα μου, α. Κούτσου. Κάτσο. Λύσε με. Λύσε με, σε παρακαλώ, λύσε με. Δεν θα σε πειράξω. Αυτόν εδώ να τον ανοίξω το κεφάλι στα δύο. Λύσε με, σε παρακαλώ. Α, είσαι τον κύριο για να δούμε τα σπίρτα. Κρίμα, το έχω να βάσανε και τον άνθρωπο. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα που το βλέπω, ελία τα ξύλα που έχω. Να πάω να μαζέψω πιο πολλά και να έρθω. Όχι να φιέται, α. Τώρα μπορεί να πάμε. Όπως θα αναπαρδιάσουμε. Πα. Τι είναι αυτό τώρα. Τι με κοιτάς, έστρεχαμένο. Ήλιά μαύρο είναι μπαζεμούτης. Το μαύρο είναι ηλιά, είναι εκείνη η σημείο που την έχω. Ηλιά. Ευκάλε το ξανά ηλιά, όλα. Ελπίζω, κυρία Ζήνα, να μην νυχτωθούμε εδώ μέσα. Ναι, γιατί νόμιζες άλλη δουλειά να έχω να κάνω. Έγιρε ο ήλιος, όποιος θέλει να στο βουρά. Πού να ακούστηκε τούτος τώρα. Χαιρετώ τις εκλεκτές μου κυρίες. Ω, αγαπημένη μου Μάριο, εσύ είσαι. Όχι, εγώ είμαι η Φωτούλα. Χάσε τον τέλεια τούτος. Μα τι γυρεύεις τέτοια ώρα, αγαπημένη μου, στο δάσος με τη δούλα σου. Για ποια δούλα είναι που λαλείς. Για σένα, βέβαια. Να σου αντινάξω μια να σου δείξω ποια είναι η δούλα. Ακού δούλα της Φωτίου. Γιατί, κυρία Ζήνα, θα μπορούσες δηλαδή να είσαι δούλα μου. Μα δούλα δική σου. Καλύτερα να πάω εθελόντρια στο Αφγανιστάν. Έλα, αγαπημένη μου Μάριο, θα σε πάρω σε ασφαλές μέρος. Εδώ είναι επικίνδυνα να τριγυρνάς τέτοια ώρα στο δάσος. Εδώ υπάρχουν φυγάδες, κακοποιοί, ληστές. Τους πελούς άφηγες τους πίσω. Έλα, έλα μαζί μου. Και ξαπολάμε να με σε κουτουλίζω, κυρία Ζήνα, πάντως σε παρακαλώ. Παίξε το ρόλο σου αφωτιού, να δούμε να μου να γίνει. Μα κι άλλο ρόλο, κυρία Ζήνα. Πόσους ρόλους, καλέ μου, πόσους. Τίποτα δεν γίνεται, ρε χαμένε, τίποτα δεν γίνεται. Σκέφτηκα να μου να κάνουμε. Να κάνουμε έναν κόλπο που έφτιαξα στο μήκη μας. Το είχαμε ο Λιούι, ο Ντιούι και ο Χιούι. Ποιο κόλπο, ρε Χιούι, θα κάνεις, ποιο κόλπο. Να ρουφήσω την γυγιά μας, ρουφητή που λαλούμε έτσι, ρουφητή. Να απελευθερωθούν τα σιγιά και αφήνουμε που κάτω. Έτσι, αφήνουμε που κάτω. Μυαλός και μια λίρα, τι λες, ρε. Τι κοιλιά θα ρουφήξεις, ρε, που είσαι σαν την Μπάρμπι. Να έλεγες τώρα ότι θα... Θα σφίξω εγώ και θα τεντώσω τους θηριώδεις κοιλιακούς μου και θα σπάσω τα σκυλιά, το καταλαβαίνω, αλλά... Ε, άντε, σφίξε τους καλούς, σφίξε τους, δεν μου με τσάμε, σφίξε τους. Τώρα είναι η ώρα που χαλαρώνω. Πώς τι. Μετά σε καμιά δυο ώρες, τρεις, πέντε, θα είναι έτοιμη. Καταλάβω, δεν μείνουμε εδώ μη. Μάνα μου, δεν τον έωσε να έξυλα για να ζήσει. Έβγαινε, μου έβγαινε. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, δεν είναι ντροπή, ναι. Συγγνώμη. Τίποτε, θα σε βοηθήσω και εγώ, λέω. Θα σε βοηθήσω και εγώ να μαζέψεις τα ξύλα σου. Μισό λεπτό, που τα μήνες και τα μέρες. Εντάξει, να σου τα φέρω και εγώ. Πάντως ευχαριστώ, δεν ήταν ανάγκη. Όχι, μάνα μου, υποχρέωση, μάνα μου. Δεν μου λες, αυτά τα ξύλα που μαζεύεις, τι θα τα κάνεις. Α, θα δώσω στην πυράν κάποιους προδότες. Λοιπόν, όμως εγώ σαμαρά που πήλω. Θέλω να πω σε ποιο θα τα πουλήσεις τα ξύλα, μάνα μου. Καταρχάς, εξήγασα να σε ρωτήσω. Εσύ επλήρωσες τα διόδια σου. Τα διόδια... Με μου πεις ότι είσαι ο... Ακριβώς, ο Ρομπέν των Δασών. Κάνε ρε χαμένε κάτι κι εσύ, όλα εγώ τα κάνω. Αν πού να λες τώρα γύρω λόγια, πού να εσύ να κάνεις, εγώ εσύ να κάνεις τίποτε. Σε δώσω μια κουτουλιά, σε πω. Σκέφτομαι ρε, εγώ σκέφτομαι. Μα μωρέ κοπελιά, να μου κάνεις να δημιμένει δάμε. Ευτυχώς που ήρθες, κυρία Ζήνα, ευτυχώς που ήρθες, διότι έγελασε μας, ως ευνηδίασε μας ο Σέξπιρ και έβαλε μας να μας κουθείς ζωντανούς τώρα. Ωστε έτσι, άντια, εσύ ήνταλος εμάθες έτσι κλάπα, ρε καραναγγέλη, εσύ ο μεγάλος και ο τρανός. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, Ζενοβίου, θα με πουλήσεις και πνεύμα, απλώς έτυχε. Α, έτυχε, είναι τα περίεργο, όμως είναι τα σύμπτωση να συμβαίνει πάντα και να τυχαίνει το ίδιο. Έλα. Έλα, άντε, σε παρακαλώ. Εσάς πώς σας άφησε ελεύθερες. Δεν τα μπορεί να κάνω, μάνα μου. Πιστεύει ότι η Φωτίου είναι η Μάριον, η μεγάλη του αγάπη. Εγώ είμαι τούτη. Να ζήσεις, να ζήσεις. Αυτός που είναι τώρα. Στείλε μας εμάς δαμέ, γιατί πει Τζούς να μαζέψει κάτι ξύλο. Λέει, ξέρω να καταλάβα να μου λέει. Μάνα μου, ναι, παιδιά. Να μας κρούσει και μας κάνει σουβλάκι και σεφταλιά του, έτσι μας πάει. Καλά, σε να μην πάει και να έρθει ρε, Παντελάκι. Το καραβαγγέλι μποτζού που δεν τρώνεται με τίποτε. Κάτσε καλά, μα θα γελάσει ει βάρο μου. Άντε, ξέρει Μαρίγο, τι τρυφερό κρέα έχω. Και κανένα θα δει. Του γάλακτου είναι, του γάλακτου. Του μελανόλε. Ναι, τη κουέλα μπορεί.
Να χαρίσει, κύριε Ρομπέν μου, εσύ που είσαι ο προστάτης των αντικειμένων. Άφησε με ένα φύο και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, κύριε Ρομπέν μου. Δεν εξαγοράζομαι εγώ. Να χαρίσει, κύριε Ρομπέν μου, λυπήθου τα μωρά μου, κύριε Ρομπέν μου, λυπήθου τα μωρά μου. Εσείς μωρά. Μωρά μου έχω, μωρά μου έχω 15 μωρά, μωρά μου. Άλλου τα μωρά μου ξαπούλα μες στους δρόμους, έριξε ένα μωλαγά μου. Πραγματικά είναι πεινούς, είναι δράμα η κατάστασή μου, κύριε Ρομπέν μου. Να αλήθεια που μου λάλλεις, οξαδουλεύκεις με. Μα γιατί να σε δουλέψω, μωρά μου, να με χαρώ τα 17 μου μωρά. 17? Ναι, 17. Πριν λίγο είπες μου 15. Είπα σου 15, πριν λίγο, ναι, ξέχασα να σου πω, κύριε Ρομπέν μου, η γυναίκα μου είναι έγκυος δίδυμα, όπου να είσαι, γεννά. Παναγία μου, τι που γίνεται, ποιος μας την ρώτησε, αου! Χάμπο! Αου! Αου! Sorry, κυριαρχή, αλλά είναι σου που μου είπες τα έρημα να συνοπετρές. Ας σου λέω, ρε χάμπο, να ζήνεις πατήσεις. Ήταν αυτής να μπει με το φορτηγό, ρε χάμπο, Παναγία μου, κάθε κοιμονή, ρε χάμπο. Να δω, κυριαρχή. Πονεί πολλά. Ας σου έχω μια κλωτσιά να δεις αν μπορεί για με πονεί χάμπο. Ας σου έχω μια κλωτσιά τώρα. Τέλος πάντων, να πάμε να βρω εντός άλλους. Πάμε, άντε, να πάμε, ναι. Άντε ρε. Άντε ρε, τώρα σε εσύ. Πού θα πάει, θα επιστρέψει ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος που είναι σταυροφορίες. Τότε θα δείτε. Εντάξει, όχι κυριαρχή, άιστο. Σε έπον να πάεις, μάνα μου. Όχι μόνο τον Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο είναι να βρεις, αλλά και όλοι Ναπολέοντα. Άντε. Τέλειωνε. Άντε, πάμε, μάνα μου. Άντε, πάμε. Πάντως, δεν μπορείτε να πείτε. Μια χαρά τα πήγαμε, ωραιότατα βέβαια. Βέβαια, χάρη πάντα το ευρηματικό FPS αστυνομικό μου δαιμόνι. Παναγία μου, να γλιτώσαμε ως τώρα τον γκρεμό, τώρα δεν θα γλιτώσαμε τίποτε. Πάντως, πιάσαμε τον τζεχάρι σε μένα, κυρία Χίγε, γιατί νόμιζε ότι ήμουν η αγαπημένη. Ναι, πρέπει να μείνετε τώρα και ρωτσάρι εγώ μέσα στο μάτι και λάλλουσα τον πιάνα. Κυρία Χίγε, με τον σεβασμό. Είναι καλύτερα, φύγουμε τώρα και ούτα ούλα λαλμέντα γύστερα. Πού να πάμε, κύριε Χάμπο, γύρισε μες στον το δάσος και χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Παλαγία μου, μου πεις ότι δεν έβαλες σημάς για τη μαύρο φίδι που σε έφανε κάτι που σε μάτι μου έτσι, δεν είναι δικλητόνι. Προς Θεού, κύριε Αρχηγέ, σημάς και να θέλετε. Καλό, κύριε, έλα. Ήταν σημάς και έβαλες, ρε. Έβαλα σημάς, ξέρεις. Ήταν ένας τύπος έτσι που είχε μια κεφάλαια στο σημαδούρα. Τον έβαλες μετά, αλλά πρέπει να φύγει, ξέρω εγώ. Με ένα χώνεστε, κύριε Αρχηγέ. Με ένα χώνεστε, γιατί ο Παντελάκης είναι εδώ. Έβαλα εγώ ένα σημάδι. Μπράβο, ρε Έβαλα σημάδι ένα μεγάλο δέντρο. Δεν είναι δέντρο. Σαν το... Δείρτε τώρα! Σκόκυπε! Πονάω! Δέρμα στην παρανομία!